Σκεφτήκαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη χρονική περίοδο που τα πράγματα φαίνεται να δείχνουν ότι πηγαίνουμε προς μία εκτόνωση της κατάστασης και προς μία κανονικότητα. Από την άλλη όμως μιλάμε για μία πανδημία την οποία την αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια. Παγκοσμίως. Οπότε και προβλέψεις είναι επισφαλείς. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι αν μπορέσουμε να πείσουμε μέσω του μηνύματός μας τον οποιονδήποτε έχει, την οποιαδήποτε φοβία ή την οποιαδήποτε καχυποψία σε σχέση με τον εμβολιασμό. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ έξυπνο σποτάκι, το οποίο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δίνει την ουσία αυτού που πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας και να τολμήσουμε να πάμε να εμβολιαστούμε σε όσους, επαναλαμβάνω, δεν έχουν πράξει αυτό μέχρι σήμερα. Ναι, το μήνυμα είναι σαφές, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Ξέρουμε ότι σε τέτοιου είδους προσπάθειες δουλεύει η ομάδα. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε στην ομάδα που δούλεψε, που συνέλαβε την ιδέα, το σενάριο και τελικά υλοποιήθηκε όλο αυτό. Θα κάνει η Μητρόπολη ιδιαίτερη, θα κάνει ειδική μνήμα και με ειδική ανακοίνωση, θα ευχαριστήσει όλους, οπότε δεν χρειάζεται σε αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να χαλάσω όλο αυτό το επικοινωνιακό το οποίο έχει σχεδιάσει η Μητρόπολη Ξάνθης και η μονάδα. Πάντως έγινε με ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες, το ξέρουν, το έχουν και βγάλαν το καλύτερο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον να μας αποκαλύψετε κάτι θέλουμε, αν είναι ξανθιώτες θέλουμε να μας πείτε. Είναι, αυτό είναι. Δηλαδή εδώ οι άνθρωποι της πόλης δημιουργούν. Η Ξάνθη έχει ένα, βέβαια αυτό είναι μια άλλη συζήτηση στην οποία δεν θα επεκταθούμε τώρα, αλλά νομίζω η Ξάνθη έχει ένα κρυμμένο πλούτο ανθρώπων και τεχνοκρατών σε όλα τα επίπεδα το οποίο οφείλει να αναδείξει. Νομίζω ότι ως πόλη έχουμε τεράστιες δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα, την οποία νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια την έχουμε χάσει, αυτή μας την... αν θέλετε την αιμονή ή την εξωστρέφεια, ίσως. Την εξωστρέφεια ή αν θέλετε την εκμετάλλευση όλου αυτού του δυναμικού, οφείλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στα νότα μας, να δούμε τι έχουμε και να το αναδείξουμε τον καλύτερο τρόπο. Σε εμάς, στη δική μας περίπτωση, εμείς σας νομίζω ότι συνεργαστήκαμε με τους καλύτερους και είχαμε ένα πολύ γρήγορο και πολύ ποιοτικό αποτέλεσμα. Ναι. Ναι, η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού μας είναι έτσι μια συζήτηση η οποία θα γίνει και αποδεικνύεται όμως έμπρακτα όταν όπως και εσείς κύριε Πουσπουρίκα αξιοποιήσατε εδώ το έμψυχο δυναμικό της πόλης και είχατε αυτό το πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Για να πούμε για το μήνυμα μπορούν οι ακροατές μας να το δουν και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Να πούμε ότι ουσιαστικά το μήνυμα είναι, θα μας το πείτε εσείς. Το μήνυμα μας είναι το έξυπνο μήνυμα το οποίο βγαίνει από αυτό το σποτάκι. Είναι ότι ξέρετε πολύ καλά ότι οι μεταλλάξεις του κορονοϊού λαμβάνουν γράμματα από την ελληνική αλφαβήτα. Ουσιαστικά θέλαμε να πούμε ότι γιατί εμείς το βιώνουμε καθημερινά τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια. Ξέρετε, η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, ο Άγιος Παντελεήμονας, είναι μια τεράστια προσπάθεια του ίδιου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης, η οποία έγινε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Ουσιαστικά η έναρξη της λειτουργίας έγινε με την έναρξη του κοροναϊού. Οπότε καταλαβαίνετε, για μια τέτοια μονάδα, η οποία ουσιαστικά κλήθηκε να λειτουργήσει, να περάσει τις βεβαιωθήκες της ασθένειας ως επιχείρηση, ως οντότητα, ως οργανισμό. Ως νέα επιχείρηση, αν θέλετε, ναι. Ουσιαστικά όλη αυτή η κίνηση συνέπεσε με μια τεράστια πανδημία. Αυτό όλο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αντιμετωπίσαμε μεγάλη δυσκολία, κάναμε τα πάντα, είχαμε κρούσματα στο προσωπικό, τα οποία όμως σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, με την πολιτική προστασία και με όλη αυτή την τήρηση όλων αυτών των μέτρων καταφέραμε, γιατί ήταν αδραγάθημα για ένα τόσο νεαρό ίδρυμα να μην έχει καμία διασπορά μέσα στους ηλικιωμένους. Και αυτό είναι κάτι που ανήκει στο προσωπικό και στην μεγάλη επιτυχία θέση της Μητρόπολης που από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα και ο ίδιος ο Μητροπολίτης σε όλη αυτή τη λειτουργία, γιατί αναφερόμαστε σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στην τρίτη ηλικία, σε ανθρώπους που είναι και επιβαρημένοι από την υγεία τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το αντιμετωπίσαμε με τον πιο δύσκολο τρόπο. Και ουσιαστικά τι θέλουμε να πούμε μετά από 2 χρόνια που έχουμε περάσει όλο αυτό το Γολγοθά, ότι
να γυρίσουμε πίσω στις πραγματικές και ανθρώπινες αξίες. Ποιες είναι αυτές? Ότι οι γιαγιάδες είναι επιφορτισμένες με το ωραίο καθήκον να βοηθούν τα εγγόνια τους όπου αυτό είναι εφικτό, να τους διαβάζουν παραμύθια, να τους λένε και την αλφαβήτα εκεί που το θέλουν, γιατί η αξία είναι αυτή. Η αξία αυτής της ανθρώπινης σχέσης δεν είναι οι γιαγιάδες να μιλάνε με τα εγγόνια τους ούτε για πανδημίες ούτε για τον κορονοϊό. Οπότε ας εμβολιαστούμε, ας αποκτήσουμε την ελευθερία μας, να αποκτήσουμε όλη την κανονικότητα, τη ζωή μας πίσω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε πίσω. Υπάρχουν περιορισμοί παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Και όλο αυτό μας κάνει να χάνουμε μέρος της ελευθερίας μας. Για να αποκτήσουμε την ελευθερία μας, πρέπει να εμβολιαστούμε. Και νομίζω ότι με αυτόν τον εύσημο και έξυπνο τρόπο, μέσα από αυτό το διαφημιστικό σποτάκι, το θυμίσαμε στον κόσμο που προφανώς κάποιοι από αυτούς το έχουν ξεχάσει. Mm-hmm. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιορτινές μέρες είναι και ελπίζουμε χαμόγελο να έχουμε όλοι στα χείλη μας και να μην συνεχίσουμε να κατακλυζόμαστε από δυσάρεστα γεγονότα και από θανάτους και εδώ στην περιοχή μας. Πώς είναι η μονάδα αυτή τη στιγμή, κύριε Πουσπουρικά? Η μονάδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο. Ουσιαστικά έχουμε καταφέρει να είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της πληρότητας, της δυναμικότητας της μονάδας. Φιλοξενούμε 37 ηλικιωμένους. Η μονάδα μας στο πικ μπορεί να φιλοξενήσει τους 50. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί η δυναμικότητα όλο αυτό το διάστημα ήταν μεγαλύτερη, αλλά πάντα υπάρχουν αυξομοιώσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί ένα στολίδι για την περιοχή και για την περιφέρεια και για το ειδηλιακό τοπίο στο οποίο είναι εγκατεστημένη και για την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και κυρίως για το λόγο ότι αποτελεί την κορονίδα, αν θέλετε, στην περιοχή μας της κοινωνικής συνεισφοράς της Μητρόπολης και του Μητροπολίτη. Είναι δηλαδή το στολίδι ή, αν θέλετε, το πολύ ιδιαίτερο, η πολύ ιδιαίτερη αυτή η δράση που κάνει η Μητρόπολη σε σχέση με την προστασία της τρίτης ηλικίας. Mm. Και αυτό η προσφορά από τη Μητρόπολη στην τρίτη ηλικία. Με αυτές τις συνθήκες και από όσα μηνύματα έτσι βλέπουμε να διαχέονται, έχετε στολίσει εκεί και το δεντράκι σας, υπάρχει έτσι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Υπάρχουν οι συνθήκες εκείνες που θα μας οδηγήσουν και θα οδηγήσουν γέροντες και γερόντισες έτσι προς τις γιορτές. Με το ουσιαστικό μήνυμα των γιορτών, αν θέλετε, της αναγέννησης του Θεανθρώπου, της αναγέννησης της ψυχής μας, της αναγέννησης της ύπαρξής μας. Εμείς ως μονάδα θέλουμε να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να έχει καλές γιορτές. Απλά αυτή την περίοδο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαστε στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση την οποία δεν την ξέραμε. Σε αυτό το πλαίσιο και πέρα από τις ευχές για καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά, καλούμε για ακόμα μια φορά όλο τον κόσμο ο οποίος δεν έχει προβεί σε εμβολιασμό να το κάνει. Γιατί αυτό θα βοηθήσει όλους μας. Κύριε Πουσπουρίκα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Αναούτογλου για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλές γιορτές, όλα να πάνε καλά, ευχόμαστε, αλλά πρέπει δραστηριοποιημένοι να κάνουμε και τις ευχές ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι όπως ακούσατε και τον Μιχάλη τον Πουσπουρούκα, να παίρνουμε την πρωτοβουλία να εμβολιαζόμαστε. Δεν γίνεται να καθόμαστε έτσι παθητικά χωρίς να ενεργήσουμε και να περιμένουμε όλα να πάνε καλά. Με αγώνα κατακτώνται όλα και προσπάθεια. Κύριε Πουσπουρίκα, και πάλι σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο στους 89 και 9. Αξίζει να δείτε αυτό το μήνυμα που διαχέεται στην κοινωνία, όχι μόνο της Ξάνθης, αλλά αν θέλετε και στον παγκόσμιο ιστό της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Μητρόπολης Ξάνθης, καθώς οι γέροντες μας λοιπόν, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μπορούν να μαθαίνουν την αλφαβήτα στα εγγόνια τους και όχι την αλφαβήτα των μεταλλάξεων του κορονοϊού. Τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, μικρό διάλειμμα, επανερχόμαστε.